Ντυμένος στα λευκά μπήκε ο νέος χρόνος στο οροπέδιο Λασιθίου. Η μέρα ξεκίνησε κυρίως με βροχοπτώσεις και χαλάζι, ωστόσο από το μεσημέρι και έπειτα ο χιονιάς ήρθε δρυμής, αλλάζοντας σε ένα μόλις δύο ώρο ολόκληρο το τοπίο. Πραγματικά, ενώ δεν το περιμέναμε, τα προγνωστικά δεν μας έδιναν χιονόπτωση για σήμερα. Από το πρωί ξεκίνησε δειλά-δειλά και έχει ενταθεί όσο περνάει η ώρα ακόμα περισσότερο. Η χιονόπτωση τώρα ρίχνει την γνωστή στούπα. Ο καιρός μέχρι το απόγευμα είχε δέσει για τα καλά, ενώ ο υδράργυρος μεταβίας ξεκόλλησε από το μηδέν. Οι νυφάδες του χιονιού έπεφταν τόσο πυκνές, ώστε κάλυψαν σε λίγη ώρα ολόκληρο το οροπέδιο. Η σφοδρή χιονόπτωση ανάγκασε πολλούς οδηγούς να ακινητοποιήσουν τα οχήματά τους εξαιτίας της ολισθηρότητας του παγωμένου δρόμου, με τις υπηρεσίες να σπέβδουν για τον απεγκλωβισμό τους. Κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ, το όχημα του Δήμου με τη συνδρομή της αστυνομίας χρειάστηκε να επέμβει αρκετές φορές για να τραβήξει γιοταχή που ήταν αδύνατο να κινηθούν χωρίς αλυσίδες. Το Σελία Μπέλου αυτοκίνητα έχουν εγκλωβιστεί στα χιόνια, καθώς για την πρόσβαση στο οροπέδιο Λασιθίου χρειάζονται αλυσίδες. Στο σημείο έχουν σπεύσει η αστυνομία, τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου για να δώσουν μία βοήθεια στους οδηγούς οι οποίοι έχουν μείνει στο χιόνι. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι σε επιφυλακή για να παρέχουν βοήθεια σε όσους τη χρειάζονται, χωρίς ευτυχώς να έχουν σημειωθεί σοβαρά προβλήματα. Στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού έχει ήδη περάσει το βοήθεια στο σπίτι, έχει περάσει φαγητό, φάρμακα. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Το παρακολουθούμε και το φαινόμενο, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και ο μηχανισμός του Δήμου έχει τεθεί από νωρίς το πρωί. Ήταν και η πρώτη απόφαση που υπέγραψα. Έχει τεθεί σε επιφυλακή για την πιθανότητα εγκλωβισμού ή για τους εχιονισμούς του Δήμου. Ο δρόμος προς το οροπέδιο είναι ανοιχτός, ωστόσο προσπελάσιμος μόνο με τη χρήση αλυσίδων ή με τετρακίνητα οχήματα. Πλέον, όπως εξελίσσεται η κατάσταση, υποχρεωτικά να έχουν αλυσίδες μαζί τους τα οχήματα. Είναι υποχρεωτικό αυτό, όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Και να μειώνουμε όσο το δυνατόν τις μετακινήσεις μας στο απαραίτητο. Να μην κάνουμε μετακινήσεις άσκοπες και όπου χρειάζεται βοήθεια να καλούν το Δήμο. Το προσωπικό είναι σε επιφυλακή και η Δημοτική Αρχή. Θα είμαστε όλοι εδώ 24 ώρες το 24ωρο για να εξυπηρετήσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα χρειαστεί. Χιόνι στις άκρες του δρόμου συναντάει ο επισκέπτης ακόμα και από το Αυδού, ενώ το λευκό τοπίο έρχεται από τη διασταύρωση στο Κράσι. Το ειδηλιακό σκηνικό αποτέλεσε δέλεαρ για όσους σήμερα δεν εργάζονταν και επέλεξαν το δημοφιλή χειμωνιάτικο προορισμό για μία απόδραση. Η μέρα για πολλούς αποδείχθηκε ιδανική για μία εξόρμηση στα χιόνια, ωστόσο οι νυχτερινές κυρίως ώρες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, αφού η θερμοκρασία πέφτει ακόμα πιο χαμηλά και εύκολα ο δρόμος μπορεί να μετατραπεί σε παγοδρόμιο.